Γιατί έχουμε εδώ πέρα στιγμές τρόμου για μητέρα με γιο που έζησαν φρικτές στιγμές με ληστές. Θα τους κρατούν ομοίρους με την απειλή όπλου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος ο Μιχάλης Τάμος. Ακούμε, Μιχάλη. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσένα, Φίλιππε, και στους παρευρισκόμενους. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Το βράδυ της Παρασκευής, στην οδό Ανήξιος 8, στη Νέα Μάκρη, και ενώ ήταν έτσι ανασφάλιστη η είσοδος, κεντρική είσοδος του σπιτιού, γιατί είχε βγει η μητέρα και γιος για λίγο διάστημα στην αυλή, γιατί κάποιοι ήθελαν να μετακινήσουν εντός του σπιτιού, ξαφνικά επενέβησαν τρεις άγνωστοι με κουκούλες και με την απειλή όπλου τους ακινητοποίησαν, τη σύζυγο και το γιο του, το μικρό γιο του, και εισέβαλαν στο σπίτι βίαιος, ψάχνοντας χρήματα και ξαφικά. Τα κρασιά που υπήρχαν στο σπίτι, ακόμα και αυτά πήρανε από το ψυγείο. Συγκεκριμένα να σας πούμε ότι οι ληστές έψαχναν για περίπου μία ώρα, πήραν από το σπίτι όλα τα ρολόγια, άγνωστο χρηματικό ποσό που υπήρχε, αλλά στο τέλος διέφυγαν και με το αυτοκίνητο του Χρυσοχώου. Έντρομη 47χρονη γυναίκα του, μόλις έφυγαν οι ληστές, τηλεφώνησε στο σύζυγο, γνωστός σε Χρυσοχώος της περιοχής, ενώ ο 12χρονος γιος τους περιέγραψε στους δημοσιογράφους τις στιγμές της ομοιρίας. Να πούμε ότι οι ληστές, αφού πήραν ό,τι ήθελαν, διάλεξαν και τα κρασιά από το ψυγείο, γιατί υπήρχαν περίπου 10 κρασιά και διάλεξαν το καλύτερο για το χριστουγεννιάτικο ραντεβεγιόν, από ό,τι άκουσαν να λένε μέσα. Ξέρανε και από κρασιά, λοιπόν. Άρα δηλαδή βλέπουν να εισβάλλουν μέσα στο σπίτι του Κοσμοτοπόλη. Να είναι η σύζυγος του Κοσμοτοπόλη μαζί με το παιδάκι 12 ετών, μας είπες. 12 ετών και 47 η σύζυγος. Και επί 2 ώρες περίπου ήταν στην ομοιρία. Περίπου μία και μισή ώρα έψαχναν, έκαναν το σπίτι άνω κάτω. Πήρανε χρηματικό ποσό, άγνωστο, πήρανε ρολόγια χρυσαφικά και διέφυγαν με το αυτοκίνητο του Χρυσοχώου, το οποίο αργότερα το βρήκαν. Να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Πάμε να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις, το πώς περιγράφει σύζυγος και πατέρας, περιγράφει τη λυσία στην κάμερα. Να ακούσουμε, παρακαλώ. Έρημο, δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται, τους βάζουν και τους δύο στον καναπέ. Τους έχουν στριμώξει με τα λωστάρια και τα πιστόλια, ζητώντας συνεχώς λεφτά. Έχουν και την άνεση του χρόνου να εκβιάζουν στην απέναντι πλευρά στον καναπέ την οικογένειά σου με ένα πιστόλι στο κεφάλι. Και αυτό να κάθεται, να πιάνει τα κρασιά, να τα κοιτάζει, να λέει αυτό δεν είναι καλό. Α, αυτό είναι πολύ καλή μάρκα, και να το βάζει σε μια μεγάλη πλαστική σακούλα. Βάλανε λωστό, σπάσανε αυτό και ψάχνουν να βρουν μήπως πίσω από τον τοίχο κάτι έχω κρύψει. Είστε στα πράγματα. Την ίδια στιγμή, Μιχάλη Στάμος, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τη ληστεία.